και σε τυχερή και τέτοια. Γυναίκε. Όχι, εντάξει, για πλάκα, αλλά λαμβάνω μηνύματα πολλά. Μηνύματα ξέρει για να μεσολαβήσει να τον γνωρίσουνε. Όχι. Δεν νομίζω να λάβω εγώ προσωπικά τέτοια μηνύματα, διότι. Όχι, για να μεσολαβήσει εσύ, να το πει. Όχι. Το λέω, το είναι δικό μου. Όταν βλέπετε τον εαυτό σας, που δεν είναι αυτή η παράσταση, μπορεί να είναι από μια παπαράτσι, ναι. Φωτογραφία, από διακοπές, από πιο ιδιωτικές στιγμές. Αυτό ναι. Ότι δεν, που δεν εγώ είναι καθαρά. Οφείλω να σας πω ότι καταρχήν εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κάτι στημένο. Αυτό ό,τι όταν μου έχει, δεν είναι και το προφίλ μου τέτοιο. Ό,τι έχει συμβεί κάποιες φορές που έχει συμβεί είναι πραγματικό, αλλά δεν με έχει ενοχλήσει γιατί είναι τόσο προσεγμένο. Από την άλλη, δεν έχω ενοχληθεί. Ίσα-ίσα. Καθόλου δεν έχω ενοχληθεί. Ήτανε, το έβλεπα και κοίτα, και τα κορμάρα, το φώτο. Είμαστε όλοι γνωστοί. Οπότε ναι, φυσιολογικό, τρέχει ωραία, γιατί είμαστε όλοι δεμένοι, είμαστε μια ομάδα. Θα τελειώσουμε κανονικά τη σεζόν μας, από εκεί και πέρα θα δούμε. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω στο μυαλό μου. Θα ήθελε να συνεχίσει του χρόνου. Αυτά τώρα έξι εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και είμαι άνθρωπος γενικότερα που δεν προγραμματίζει πολύ προσωπικά. Ενώ είσαι ευχαριστημένος που να πει ότι και του χρόνου πάω. Πούμε, αυτό. Θα ήθελε να συνεχίσει αυτό. Το κανάλι είναι, μας έχει υπέροχα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εννοείται θα ήθελα να συνεχίσω συνεργασία με το κανάλι. Και η εκπομπή που ταιριάζει γιατί την αγαπώ και δουλεύω πάνω σε αυτή. Βεβαίως να συνεχίσουμε. Αλλά αν θέλει ο κόσμος κάτι άλλο. Ετοιμάζεις κάτι άλλο στο συγκεκριμένο κανάλι στον άλλο. Ή θα πας κι αλλού. Ετοιμάζω κάτι. Πώς γράφεις, ένα χαρτί. Γράφεις ένα χαρτί. Εκπομπή. Το ετοιμάζεις μπορεί να γράψεις. Γάμο. Προς το παρόν θα ξαναφτιάξουμε το Beach Bar στην Άδρο μετά τον Εμπρισμό. Δεν θα το παρατήσουμε. Αυτό είναι το ένα project το οποίο θα ξεκινήσει το Μάιο. Το άλλο που δουλεύω είναι project για τηλεόραση. Το οποίο το δουλεύω ακόμα στο χαρτί. Θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα. Τώρα το ποιο κανάλι θα το αγκαλιάσω, το αγαπήσει. Φαντάζομαι θα είναι το κανάλι μου. Αν όχι, όλο. Πώς νιώθετε ξεφυλίζοντας, το φωτογραφίες δικές σας. Φωτογραφίες πόρτα ή το καλοκαίρι παράτσι. Κοίταξε να σου πω, καμιά φορά χαίρομαι, καμιά φορά νευριάζω. Γιατί, τι μπορεί να σας ενοχλήσει. Γιατί έχουν πιάσει στιγμές που δεν θα ήθελα. Είναι πολύ προσωπικές και δεν θα ήθελα να τις μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί κάποια πράγματα εγώ τα κρατάω και για μένα. Εντάξει, δεν μοιράζομαι τη ζωή μου. Μοιράζομαι τη δουλειά μου. Και ευτυχώς τα περισσότερα έντυπα ομολογώ ότι το έχουν σεβαστεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και εσάς. Είμαι ενθουσιασμένη όταν βγαίνετε έξω. Όχι, ποτέ. Είμαι χαλαρή και ζω τη ζωή μου. Γιατί έχω μία ζωή και θα τη ζήσω όπως θέλω εγώ. Πριν την εβδομάδα σχολιάστηκε μία φωτογραφία που όταν περπατάγατε στον δρόμο μπορεί να τρώγατε πατατάκια, ας πούμε. Και λέγανε όλοι. Η Νίκη Βασιλείου τρώει πατατάκια. Τρώει και πατατάκια και τα λατρεύω. Δεν τα τρώω κάθε μέρα, παιδιά, έτσι μην τρελα. Ναι, αλλά όταν θελήσω να φάω πατατάκια, τα τρώω. Ξέρετε τι παχαίνει περισσότερο από όλα. Οι ενοχές. Μην νομίζετε, το βίντεο δεν έχει τελειώσει. Έχει κι άλλο. Δεύτερο μέρος. Θα το δείτε σε λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και σε λίγο και το δεύτερο μέρος, γιατί υπήρχαν και άλλοι καλεσμένοι. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Έγινε στο Ζώνας, πάρα πολλοί κόσμος. Α, η Στικούδη είναι αυτή. Ναι. Τι είπε η παραγωγή φόρεμα φόρεσε, Στικούδη. Πολύ του Αλεξάνδρου. Πολύ ωραία. Νίκο, υπερβολικό. Κοίτα να σου πω κάτι. Αλλά ήταν το στυλ τέτοιο. Το φόρεμα μου άρεσε. Δεν μου άρεσε το μακιγιάζ της. Ναι. Γιατί δεν τέριαζε με το φόρεμα. Συν ότι φορούσε κόκκινο κραγιόν, ενώ το φόρεμα ήταν το πορτοκαλό. Εγώ είμαστε κόστα, αυτό, πιο απλή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ή κάποια ζυγούλη θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν, από τις σημαντικές αφήξεις όμως, ήταν και αυτή της Κάτια Ζυγούλη, που εδώ θα μείνουμε τώρα. Διότι μίλησε για το γάμο της. Και για πρώτη φορά εδώ τη βλέπουμε μαζί με την κυρία. Όχι, εδώ είναι η Σάσα.